Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στο δημοσίευμα του Έθνους, το οποίο αναπαρήγαγαν αρκετά μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, που συστηματικά προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Χθες είχα συνάντηση με τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, τον Στυλιανό, τον Στασινόπουλο, σε μια συζήτηση που κάναμε πάνω από μια ώρα, και βέβαια στο αντικείμενο ήταν και τα θέματα των δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Γρεβενών που ελέγχονται, και θα αναφερθώ σύντομα αμέσως παρακάτω. Να αναφερθώ όσον αφορά το δημοσίευμα του Έθνους και ειδικά στο κομμάτι που αφορά το πρόσωπό μου. Καθαρός ουρανός σας τραπέζα φοβάται. Τελεία και παύλα. Όποια παπαγαλάκια θέλουν να παραπληροφορούν, μπορούν να παραπληροφορούν μόνο τον εαυτό τους. Από το 2007 τα περιουσιακά μου στοιχεία, τα πόθεν έσχης μου, είναι ανερτημένα στις σελίδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Γρεβενών. Από το 2007 και κάθε χρόνο. Ξεχνούν τη διαδρομή όλων αυτών των ετών. Και αυτό γίνεται εσκεμμένα. Δηλώνω λοιπόν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν έχω να κρύψω, να φοβηθώ κανέναν απολύτως έλεγχο και για τίποτα. Περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματά μου είναι γνωστά σε όλους τους συμπολίτες μου. Έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τον νόμο στο πόθεν έσχες και έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, όπως επιτάσσει και η σχετική νομοθεσία. Έκπληξη, οργή και αγανάκτηση, πολύ περισσότερο όταν με προσεκτικότερη ματιά αφήνεται με απόλυτη σαφήνεια να εννοηθεί η εμπλοκή και σύνδεσή μου με παράνομες πράξεις που μπορούν να εξηγηθούν, που μπορούν να ερμηνεύσουν τον όποιο πλουτισμό μου, χωρίς να αφήνει τα ελάχιστα περιθώρια στον αναγνώστη για αντίθετη σκέψη. Ρητά και κατηγορηματικά, ό,τι θέλω είναι δημοσιοποιημένο και υπάρχει. Έχουμε ελεγχθεί σαν αγραία, γιατί όλα αυτά αφορούν την αναπτυξιακή Γρεβενών και το ότι είμαι πρόεδρος σε αυτή την εταιρεία, τουλάχιστον 5 φορές από το 2009, με ανώνυμες πάντα καταγγελίες. Με αφορμή το γεγονός αυτό, σας δηλώνω ότι η διαφάνεια, η νομιμότητα, η έντιμη και χρηστή οικονομική διαχείριση ήταν και παραμένουν βασικές αρχές στην προσωπική και την επαγγελματική μου ζωή, αλλά κυρίως στην πολιτική μου πορεία, σε όποια θέση ευθύνης και αν βρέθηκα. Ουδέποτε απέκρυψα το παραμικρό και ουδέποτε κρύφτηκα για οτιδήποτε και από οποιονδήποτε. Η διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος αποτελεί το βασικό μου χαρακτηριστικό. Το ήθος και η αξιοπρέπεια είναι αξίες τις οποίες υπηρετώ στην πράξη και από τότε που εμφανίστηκα στο προσκήνιο, και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα όχι μόνο οι Γρεβενιώτες, αλλά και ο κόσμος σε ευρύτερες περιοχές. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι οι συνδημότες μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους την τύχη του Δήμου μετά την επιτυχημένη θητεία που είχαμε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Κάνω γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι ήδη έχω ζητήσει από το ΣΔΟΕ να πληροφορηθώ για το τι ακριβώς ελέγχουμε. Και αυτό έχω συνοηθεί και με τον ειδικό γραμματέα, έχουμε αποστείλει ήδη την επιστολή και περιμένουμε άμεσα το πέρας του όποιου ελέγχου, σε εισαγωγικά, γιατί δεν έχει να ελεγχθεί κάτι, και την άμεση δημοσιοποίηση. Και άμεσα να ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος. Αρχή μου είναι ότι κανείς δεν πρέπει να αποφεύγει τον έλεγχο, και ιδίως τα δημόσια πρόσωπα, αλλά απέναντίας να τον επιζητεί. Αυτό όμως όταν ο έλεγχος γίνεται με τον πρέποντα τρόπο και όχι, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τη μορφή επιλεκτικής διαρροής στον τύπο που δεν απέφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα παρά μόνο την άδικη κατασυκοφάντησή μου, τη σπήλωση, την προσβολή της τιμής και της υπόλοιψής μου, και η οποία διαρροή αποσκοπεί ενδεχόμενα αλλού. Η αλήθεια σύντομα θα λάψει. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, να πω ότι αυτή η διαρροή έγινε 2 μέρες πριν να λάβει ο νέος ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, τον Αύγουστο. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι σε αυτές τις υποθέσεις προείσταται πολιτικό πρόσωπο, συνεργάτης, ειδικός συνεργάτης, πολύ στενός προσωπικός συνεργάτης του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπακοσταντίνου, ο οποίος εμπλέκεται και στις υποθέσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, γιατί εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, χρηματοδότης ενδεχομένως του κ. Παπακοσταντίνου. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για ποια πρόσωπα μιλάμε και για ποιους και με ποιους έχουμε να κάνουμε και πώς γίνονται οι επιλεκτικές και όχι διαρροές.
Έχω σπεύσει ήδη από την πρώτη στιγμή να θέσω στη διάθεση του ΣΔΟΕ κάθε περιουσιακό στοιχείο της οικογένειάς μου, κινητό, ακίνητο, μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς και οτιδήποτε άλλο. Και την εξοδότησή μου προκειμένου να ζητήσουν τη συνδρομή κάθε άλλου ελεγκτικού μηχανισμού αρμόδιου για τη διερεύνηση της νομιμότητας των περιουσιακών μου στοιχείων με κύριο στόχο την τάχυστη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου. Στη δήλωσή μου αυτή είμαι σαφής και απόλυτος, επιθυμώ να ελεγχθώ τώρα, άμεσα και να τελειώνει και να ανοίξουν τα πάντα. Επιθυμώ μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το πόρισμα του ελέγχου να γνωστοποιηθεί επίσημα, ώστε να διαψευστούν επίσημα οι διαραίωσες φήμες και τα ψεύδη. Και σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος για δημόσιους λειτουργούς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, όπως είναι ένας δήμαρχος, όχι μόνο είναι ευπρόσδεκτος, αλλά και επιβεβλημένος. Άλλο όμως ο έλεγχος και η λογοδοσία και άλλο ο διασυρμός χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και πορίσματα των ελεγκτικών αρχών. Δεν γνωρίζουμε ποιοι λόγοι και ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το συγκεκριμένο άρθρο. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, ωστόσο με τον τρόπο που έγινε η συγκεκριμένη δημοσίευση, χωρίς να έχει γίνει κανένας έλεγχος και χωρίς να έχει υπάρξει κανένα πόρισμα σε βάρος μου αλλά και σε άλλους ενδεχομένως, σπηλώνει την υπόλοιψή μου, συκοφαντεί και διασύρει το όνομά μου και τη δημόσια προσφορά μου όλα αυτά τα χρόνια. Ας πράξουν το ίδιο και εκείνοι που μας καταγγέλουν ανώνυμα. Και πολύ σύντομα θα τα έχουμε μπροστά μας. Ο κόσμος γνωρίζει όλους πολύ καλά αυτά τα χρόνια, τους επιστρέφω τη λάσπη όλους τους συκοφάντες και πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε, περιμένοντας να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της σκοφαντίας των κύκλων αυτών, καθώς φαίνεται ότι αυτή είναι και η μόνη τακτική που τους απομένει. Να πω ότι θα κατατεθούν μηνυτήριες αναφορές, εξώδικα και αγωγές, κυρίως αγωγές, όχι μόνο στο έθνος, όχι μόνο στους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους ΔΟΕ, οι οποίοι έχουν έρθει σε συνεννοήσεις και με τον ειδικό γραμματέα, που έχει ήδη διατάξει ΕΔΕ, σε όλους αυτούς που έχουν διαρρεύσει το οτιδήποτε, αλλά και σε όλα τα τοπικά μέσα παραπληροφόρησης που εσκεμμένα φροντίζουν να αναπαράγουν επιλεκτικά αυτό που θέλουν. Να αναπαράγουν μία είδηση που αναφέρει διενέργεια ελέγχου και όχι καταδίκη και όχι ύποπτα στοιχεία και όχι οτιδήποτε άλλο. Εξάλλου επαναλαμβάνω, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Τα πόθεν έσχες, από το 7 και μετά, που ήμουν νομάρχης, είναι ανιρτημένα στο διαδίκτυο, είναι στη σελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου. Γιατί την υποχρέωση αυτή την είχα και ως νομάρχης, όχι μόνο σήμερα. Και αυτό το ξεχνάνε, φαίνεται κάποιοι. Αυτά για να μην υπάρχει η όποια σκιά σε κανέναν. Μηνυτήρες αναφορές και αγωγές προς όλους. Και όχι μόνο αυτό. Και σε όσους αναπαράγουν, εσκεμμένα και όπου έχω μάρτυρες, επίσης θα καταθέσω αγωγές. Τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να ανεχθώ καμία στρέβλωση και καμία ενέργεια σπήλωσης και λάσπη στον ανεμιστήρα που είναι γνωστή τακτική συγκεκριμένων κύκλων. Να είναι σίγουρη αυτό που έχω συνηθίσει να κάνω μέχρι σήμερα, επώνυμα να καταγγέλω και να παραπέμπω στη δικαιοσύνη. Και αυτό θα κάνω. Σε όποιον ηλεκτρικό μηχανισμό, όπου και αν βρίσκεται κάποιος, σε όποια θέση και σε όποιο αξίωμα, όπου υπάρχει ζήτημα, και θα γίνει πολύ σύντομα, θα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες επώνυμες καταγγελίες σε αυτούς οι οποίοι μεθοδεύουν και νομίζουν ότι μπορούν να παράγουν λάσπη. Όσον αφορά τα πρόσωπα που ήταν κοντά στον κύριο Παπακοσταντίνου και έχουν εμπλακεί σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και έχουν μπλοκάρει έρευνες συγκεκριμένες που ήταν σε εξέλιξη σε δημοτικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, αυτοί πολύ σύντομα θα πάρουν και το τίμημα αυτό που πρέπει και όπως πρέπει. Να πω επίσης ότι στη συζήτηση που είχαμε τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ ότι ένα μεγάλο θέμα που συζητήθηκε ήταν οι δημοτικές επιχειρήσεις. Στην περίπου μία ώρα που βρεθήκαμε, ούτε για 3 λεπτά δεν συζητήσαμε για το δημοσίευμα του έθνους, γιατί εκεί είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο και η θέση δική τους επίσης το ίδιο. Συγγνώμη, η συζήτηση είχε να κάνει με τους ελέγχους στις δημοτικές επιχειρήσεις, που όπως είχα προαναφέρει στο παρελθόν, είχα αποστείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό
ο οποίος το είδε το θέμα, την έχει μεταβιβάσει και στο ΣΔΟΕ και στον ειδικό γραμματέα και στην αποκεντρωμένη, και μάλιστα από την ενημέρωση που είχα επισήμως από τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ είναι ότι μέσα στο Φεβρουάριο, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα έχουμε οριστικά το πόρισμα που αφορά τη ΔΕΙΑ. Συγκεκριμένα και χειροπιαστά πλέον θα μπορούμε να συζητάμε και θα μπορούμε πλέον να κάνουμε τις όποιες μηνυτήρες αναφορές επίσημα και όποιες αγωγές σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, γιατί μέχρι σήμερα μιλούσαμε γενικά και αόριστα. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις με τις δημοτικές επιχειρήσεις, το ίδιο τρέχουν και τα υπόλοιπα θέματα. Αυτή ήταν η διαβεβαίωση από τα χείλη του ίδιου του ειδικού γραμματέα. Περιμένω μέσα στην επόμενη εβδομάδα την επίσημη απάντηση και την κοινοποίηση του όποιου πορίσματος με αυτές τις ανώνυμες καταγγελίες, γιατί η νομοθεσία μέχρι σήμερα έλεγε αυτό, τώρα έχει αλλάξει. Όποιος ανώνυμα, και υπήρχε μια βιομηχανία, τουλάχιστον στην αναπτυξιακή γραμμανών, σωρή ανώνυμων καταγγελιών από τους γνωστούς άγνωστους, δεν μας ενοχλεί, δεν μας απασχολεί. Παραλαμβάνω, καθαρός ουρανός σας τραπέζα φοβάται. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι. Αναφέρονται ότι από το 2009 έγιναν 5 φορές έλεγχοι από τις δόσεις στην Ανακρή. Υπάρχουν πορίσματα για τους έλεγχους, τι σας ενημέρωσε ο γραμματέας? Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχω μπροστά μου μία σειρά αναφορών που έχουν γίνει για την Ανακρή. Δεν υπάρχει κανένα πόρισμα επιβαρυντικό ή καταδικαστικό για την αναπτυξιακή γραμμανό. Και το δημοσίευμα του έθνους ανακύκλωνε αυτούς τους ελέγχους? Το δημοσίευμα του έθνους προέρχεται από μία διαρροή που έγινε 2 μέρες πριν αναλάβει ο νέος ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ τον Αύγουστο, μία διαρροή ονομάτων από ανώνυμες καταγγελίες, και μάλιστα αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τότε προσωπάρχης ήταν ο διευθυντής, πρώην διευθυντής του γραφείου του Παπακοσταντίνου, του Υπουργού Οικονομικών και μεγάλος τέλεχος του ΣΔΟΕ, και πλέον θα ταλπώ με το όνομά τους. Περιμένω την επίσημη απάντηση και θα γίνουν αγωγές και σε αυτούς οι οποίοι είχαν την ευθύνη των διαρροών. Κάποιοι προϊστάντο και από κάποιους γινόταν οι διαρροές. Τώρα, αν κάποιος, και το έχουμε ζήσει και με τη ΔΕΙΑ, αλλάξαν τους ελεγκτές γιατί βρήκαν εικονικά τιμολόγια στον κύριο Πάπιστα. Έτσι, είναι γνωστό. Σε κάποιον άνθρωπο που εμπλέκεται στο βατοπέδι και ο οποίος ήταν από τους πολύ προσωπικούς φίλους του κυρίου Παπακουσταντίνου. Δυστυχώς δεν αποφύγαμε κι εμείς ως δημοτική επιχείρηση, γιατί είχαμε κοινή πορεία ελεγκτική, να μπλέξουμε στα πλοκάμια αυτά του βατοπεδίου και των ανθρώπων του κυρίου Παπακουσταντίνου. Δήμαρχε, θεωρείτε τυχαίο το γεγονός ότι ενώ έγινε 2 μέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, γιατί ανακοινώθηκε τώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή? Δεν μπορώ να το πω. Ήδη έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση από τον ειδικό γραμματέα σε επίπεδο ΣΔΟΕ. Αυτοί θα το βρουν εσωτερικά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιείται ο έλεγχος όταν δεν έχει αποτέλεσμα. Δημοσιοποιείς ενόχους. Δεν μπορεί να αναφέρεις 105 ονόματα και να έχεις 2, 3, 5 ή 10 ή 15 ή 25 ή 55. Αναφέρεις ονόματα και λες πόρισμα αθώος, πόρισμα δεν βρέθηκε στοιχεία, πόρισμα ένοχος, βρέθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ, 1 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να αναφέρεις γενικά ονόματα τα οποία ανωνύμως έχουν καταγγελθεί. Τη βιομηχανία ανώνυμων καταγγελιών την ξέρουμε και την έχουμε ζήσει. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο.